Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. 22 Νοεμβρίου, τρίτη βράδυ, και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρόσωπα και Θέματα. Προσκεκλημένη μια συμπαθέστατη κυρία συμπολίτησά μας, αναπληρώτρια του συντονιστή του ΠΑΣΟΚ της Νομαρχιακής Επιτροπής, η κυρία Νικολέτα Πετκίδου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά υποδέχομαι σε αυτό το τραπέζι γυναίκα ενταγμένη σε έναν χώρο και μάλιστα με προεξάρχουσα θέση σε ένα κομματικό όργανο. Πρώτη φορά επίσημα, γιατί ανεπίσημα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ υπήρχαν πολλές γυναίκες αξιόλογες που πάλεψαν για το χώρο, οπότε απλά και μόνο είναι η πρώτη φορά σε όργανο ίσως. Είχαμε, όπως ξέρετε εσείς, το μαθαίνουν και οι τηλεθεατές, πριν αρκετό καιρό προγραμματισμένη αυτή την εκπομπή. Επομένως, δεν υπακούω στο κέλεσμα του Γιώργου Παπανδρέου ότι πρέπει να βγάζουμε νέα πρόσωπα. Όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι χωρίς να τους δοθεί ιδιαίτερη εντολή. Μάλιστα. Επομένως, η συζήτηση για τους τηλεθεατές που θα παρακολουθήσουν είναι μια συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει από καιρό, δεδομένου ότι αναλάβατε εσείς την καθοδήγηση, ας το πούμε έτσι, του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Πότε? Τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τον Ιούνιο που μας πέρασε. Καθαρά νέα πρόσωπα στην Νομαρχιακή Επιτροπή, ως επιτοπλίστων βέβαια, και τα παλιά υπάρχουν. Υπακούσατε σε αυτό που ο λαός απαιτούσε, ότι πρέπει να γίνει ανανέωση προσώπων? Όσον αφορά τις εκλογές του Ιουνίου ή σήμερα. Κοιτάξτε κύριε Παπουτσί, ήταν μια προσωπική μάλλον φώτιση. Ασχολιόμουν με τα κοινά από το 80. Ήμουνα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά. Απλά και μόνο υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις που δεν μου επέτρεπαν να ασχοληθώ έτσι επισταμένα. Οπότε ήταν η συγκεκριμένη εποχή που ας πούμε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν λιγότερες. Οπότε είπα ότι θα έπρεπε να το κάνω. Μάλιστα. Παλιότερα... Τι παλιότερα, μέχρι και τον Ιούνιο μήνα, ξέρουμε όλοι μας, οι παρικούντες στη Ροδόπη, ότι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ υπήρχαν δύο ισχυρές τάσεις, ισχυρότατες θα έλεγα, οι οποίες αντιμάχονταν μεταξύ τους, και η μία είχε την διάθεση, το λέω με απόλυτη επίγνωση του όρου, είχε την διάθεση λοιπόν η μία να κατασπαράξει την άλλη τάση. Εξακολουθείτε να λειτουργείτε έτσι? Όχι. Με αυτές τις διαθέσεις? Όχι, κάθε άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συναδέλφωση και μία ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως ένα πρόσωπο. Έτσι πιστεύετε? Βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά την Ομαρχιακή Επιτροπή. Μιλάμε για την Ομαρχιακή Επιτροπή. Να κάνουμε λίγο έτσι μία επανάληψη προκειμένου οι τηλεθεατές να αντιληφθούν τα διάφορα βάθρα, ας τα πούμε, εξουσίας, μάλλον διοικητικά, που έχει ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Λέμε Νομαρχιακή Επιτροπή, όπου υπάρχει ένας συντονιστής, είναι ο Παύλος ο Δαμιανίδης. Ηρίστο εμπαρόδο ότι δεν τον προσκάλεσα παρότι είναι πρώτος στη τάξη, διότι θα έρθει μεθαύριο ως αντιδήμαρχος της πόλης μας. Και εκεί πέρα θα τα συζητήσουμε όλα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το όργανο που ο κόσμος εξακολουθεί να το λέει Νομαρχιακή Επιτροπή. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Δεν άλλαξε η ονομασία? Όχι. Απλώς δεν έχουμε γραμματέα. Έχουμε δύο ουσιαστικά γραμματείς. Αντιπροσωπεύεται και το γυναικείο φύλλο. Μάλιστα. Όταν λέω γραμματέα, ο πρώτος ήταν ο γραμματέας. Τώρα λέγεται συντονιστής. Συντονιστής. Τι τον λέτε γραμματέα εσείς πάλι? Ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει τον καινούριο όρο, πάλι η γραμματέα το φωνάζει. Μετά από την Ομαρχιακή Επιτροπή τι υπάρχει? Μετά την Ομαρχιακή Επιτροπή είναι στην ουσία ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι στην δομή του ΠΑΣΟΚ, είναι η δημοτική οργάνωση, όπου μέσα της έχει τη βάση. Κάθε δήμος και από μία? Ναι. Μάλιστα.
Όταν ξεκίνησε αυτή η αναδιάρθρωση και η μορφή που πήρε τελικά το όλο σχήμα, υπήρχε έτσι ένας μύθος ότι πολύπλοκα είναι τα πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει καμία πολυπλοκότητα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι. Στις κομματικές εκλογές πάντοτε υπάρχουν οι ομαδοποιήσεις, υπάρχουν τα φακελάκια, τα ονόματα, οι σταυροί. Είχατε επιτυχία σε αυτό το μέρος των εκλογών? Προσωπικά εγώ? Ναι, εσείς προσωπικά. Από όσο φαίνεται είχα επιτυχία. Mm. Ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα και όταν ξέρει ότι αυτά τα πρόσωπα πάλεψαν για το χώρο αυτό, αποδείχτηκαν ότι δεν είχαν συμμετοχή σε περίεργες υποθέσεις. Θέλει να βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι προς τα έξω, γιατί νιώθει ότι τον εκπροσωπεύουν. Αν όμως, αν δεν υπάρχει ομαδοποίηση, μπορεί να βγει ένα νέο πρόσωπο? Ομαδοποίηση όταν πώς λέτε? Ότι εμείς οι πέντε αποτελούμε μία κίνηση, από την άλλη μεριά είναι άλλοι 5-10 όσοι είναι, σταυρώστε εμάς, αφήστε αυτούς. Όχι, σε αυτές τις εκλογές πιστεύω ότι λειτουργήσε τελείως διαφορετικά το έτσι πράγμα. Έτσι γίνεται? Mm-hmm. Δεν ξέρω, εγώ δυσκολεύομαι να το... Πιστεύω ότι ήταν θέμα προσώπου. Ήταν θέμα προσώπου περισσότερο. Έτσι λέτε εσείς. Έφυγαν οι παλιοί. 2-3 αν υπάρχουν, οι περισσότεροι είστε νέοι. Οι παλιοί, όπως λέει ο λαός, πάντοτε είχαν κουράσει την κοινωνία μας. Δεν το θεωρώ καθόλου αυτό. Όχι. Ο κάθε ένα σαν μονάδα έδωσε πάρα πολλά σε αυτό το χώρο, αποτελεί ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά ασκεί ρόλο συμβουλευτικό. Αποτείνομαι σε αυτούς πάντα. Γιατί θέλω να το κάνω. Λόγω της εμπειρίας, ξέρουν αυτοί. Δεν είναι μόνο η εμπειρία, είναι και το μεράκι και ο σεβασμός που τρέφω απέναντί τους, διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι πρωτοστάτησαν στο να αναπτυχθεί ο προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα άποψη, ας την θεωρήσω έτσι. Οι νέοι τώρα, ήρθαν οι νέοι. Τι απήχηση μπορεί να έχει ένας νέος στην κοινωνία προκειμένου να πείσει? Κύριε Παπουτσή, είναι θέμα εμπειρίας. Επειδή το βλέπω από τον εαυτό μου, όσο περνάει ο καιρός αποκτώ και περισσότερη γνώση σχετικά με το, και με το κόμμα και γενικότερα με την πολιτική. Ο κόσμος όμως στον οποίο αποτείνεστε, πώς σας δέχεται? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και σε πολλές περιπτώσεις μου ασκεί κριτική με την καλή έννοια. Προσπαθεί να με βοηθήσει και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι μονιασμένη? Ναι. Δεν υπάρχουν τάσεις? Όχι. Γιατί καμία. Το είπα για τις παλιότερες. Καμία. Επειδή είναι γνωστό αυτό πλέον. Καμία. Δουλεύουμε ομαδικά. Επειδή από τον καιρό που αναλάβαμε συνέβησαν στην Κομωτινή γεγονότα πολιτικά αρκετά σημαντικά, όπως η έλευση του Προέδρου του κινήματος, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Και δουλέψαμε όλοι. Υπάρχει αντίληψη, παρότι αντιθέτως έχει επικρατήσει ένα κλίμα σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η αντίληψη σε αυτούς που ψάχνουν τα πράγματα ότι το ΠΑΣΟΚ υστερεί σοβαρά στην επικοινωνιακή πολιτική και δεν είναι σε θέση να προβάλλει το έργο του. Τα νέα πρόσωπα? Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω απλά ότι κάποιοι από τα μέσα, κυρίως τα αθηναϊκά, γιατί εδώ στην περιφέρεια τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιστεύω. Είναι, το περιβάλλον είναι πιο μικρό, ο καθένας ξέρει τι έγινε εδώ, θέλω να πιστεύω. Μπορεί να αναγνωρίσει κάποια πράγματα. Η Θράκη έχει βγει από την απομόνωση με την Εγνατία. Υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία συνέβαλαν στο να βγούμε προς τα έξω σαν περιοχή. Οπότε αυτό συμβαίνει κυρίως στο κέντρο, όπου πιστεύω ότι μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να καταπνίξουν αυτό το έργο. Μήπως ο αντιπολιτευτικός προς το ΠΑΣΟΚ λόγος είναι αυτός που καταπνίγει το έργο και όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται επικοινωνιακά, πολύ οργανωμένη, και αυτοί λένε ότι υστερούν. Εγώ όμως και η κοινωνία που παρακολουθεί έχει την αντίληψη ότι έχουν μεγάλη συνοχή στην επικοινωνιακή της πολιτική και είναι σε θέση το κάθε τι που συμβαίνει να το προωθούν με έναν τρόπο καθαρά θετικό.
θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλή περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που βγήκε και μετά κάνει το ένα λάθος επανωτά στο άλλο. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και εξεγείρεται. Και πιστεύω ότι έπρεπε να περάσουμε μία περίοδο στην οποία θα έπρεπε να σκεφτούμε τα λάθη που πιθανόν έχουμε κάνει, έτσι ώστε να μην γίνουν στο μέλλον και να κοιτάξουμε να κάνουμε μία πιο καλή οργάνωση, έτσι ώστε και το έργο το περασμένο να βγει και να προγραμματιστεί το καινούριο. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει απάνωτα λάθη, τα οποία όμως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σε ένα κεφάλαιο που αργότερα θα το συζητούσαμε, αλλά η ροή της κουβέντας το φέρνει τώρα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν καρπούνται το ΠΑΣΟΚ την φθορά αυτή που παρατηρείται στη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις το λένε. Ναι, οι δημοσκοπήσεις. Γιατί αν βγείτε και συζητήσετε με τον κόσμο έξω, καταλαβαίνουν κυρίως από την τσέπη τους ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι δημοσκοπήσεις. Αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, κυρίως από τη μεσαία τάξη και κάτω. Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις επομένως. Όχι, απλά εξαρτάται σε ποιους απευθύνονται οι δημοσκοπήσεις. Αν για παράδειγμα μία δημοσκόπηση γίνεται στα βόρεια προάστια της Αθήνας, σαφώς και δεν θα έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελα εγώ να έχει. Εδώ σε εμάς. Εδώ σε εμάς δεν το βλέπετε τι γίνεται έξω. Πιστεύω ότι με την ανεργία. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Με την ανεργία που υπάρχει και με την κρίση που υπάρχει στην αγορά, ο κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα σοβαρό. Είναι όμως φαινόμενα που προκύψανε τους τελευταίους 20 μήνες αυτά. Είναι, θα έλεγα. Επειδή υπάρχει ένας καταλογισμός από μέρους της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή η κατάσταση είχε παγιωθεί πλέον επί ΠΑΣΟΚ και εμείς είμαστε το διάδοχο σχήμα που καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι όλα είναι θέμα ενός καλού διαχειριστή. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσε να το καταφέρει αυτό. Δεν διαχειρίστηκε σωστά τα πράγματα. Παίζει ρόλο και το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έκανε σωστή διαχείριση του κεφαλαίου που άφησε το ΠΑΣΟΚ, γιατί της άφησε ένα πολύ καλό κεφάλαιο. Ποιο εννοείται κεφάλαιο όταν λέτε? Κεφάλαιο υποδομών, κεφάλαιο έγκλης της Ελλάδας προς τα έξω, το οποίο το καταράκωσε, το αμάβρωσε. Μεθαύριο, στην πρώτη του μήνα του Γενάρη, ο Γιώργος Παπανδρέου γίνεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, επειδή αναφέρεστε σε μία έγκλη στο εξωτερικό και μάλιστα χωρίς αντίπαλο. Ο Γιώργος έγινε το 2003 προς τα τέλη του έτους πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πάλι χωρίς αντίπαλο. Πώς γίνεται ένας πολιτικός που έχει αυτή την πέραση και διεθνώς να αμφισβητείται μέσα στο κόμμα του? Ουδής προφήτης στον τόπο του λένε. Πιστεύω όμως ότι ο Γιώργος απλά προσπαθεί να περάσει καινοτόμες ιδέες. Οι καινοτόμες ιδέες στην Ελλάδα αργούν να γίνουν καταληπτές από τον πολύ κόσμο. Εάν τις καταλάβει ο κόσμος, κύριε Παπουτσί, τις ιδέες και τα οράματα που έχει αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω ότι όχι απλά θα τον ακολουθήσει, πιστεύω ότι μπορεί να τον ακολουθήσει και πολύ πιο φανατικά από τον πατέρα του. Εγώ όμως δεν μιλώ για τον κόσμο, μιλώ για τα στελέχη τα δικά σας, για τα στελέχη του σοσιαλιστικού κινήματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ο Βενιζέλος είπε αυτό, ο Άκης είπε, ο Γιάννος. Δεν θέλω να καταφερθώ ενάντια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας παίζει το παιχνίδι του. Δεν λέω εγώ για τα μέσα ενημέρωση. Λέω για αυτά που είπε ο Τσοχαντζόπουλος, για αυτά που λέει ο Βενιζέλος. Το κάθε στέλεχος έχει μία άποψη, η οποία είναι σεβαστή. Από εκεί και μετά, ο καθένας κάνει αυτό που πράττει. Πράττει μάλλον αυτό που θεωρεί ότι είναι το καλύτερο και για τον ίδιο και για το χώρο που βρίσκεται. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί πέρα είναι ο Καραμαλής. Πώς γίνεται, οι νεοδημοκράτες, ενώ τα κυρίαρχα στελέχη της πολιτικής σκηνής, εξαιρωμένων ενδεχομένως ενός ή δύο ατόμων, για τους δικούς τους λόγους το κάθε άτομο, έτσι, για τους δικούς του λόγους το κάθε άτομο, όλοι οι άλλοι πίνουν νερό στο όνομα του Καραμαλή. Το ίδιο δεν συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε μήπως ότι με το που ανέλαβε ο Καραμαλής στην εξουσία την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας,
έκανε διαγραφές. Ναι. Πιστεύω ότι λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε... Είναι η τετράδα που έφυγε. Ακριβώς. Εκ των οποίων όμως πλην του... Στο ΠΑΣΟΚ πλην του Κοντογιαννόπουλου είναι κάμποσα χρόνια που περάσανε, όλοι οι άλλοι επανήλθαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά αυτό λειτουργήσε ίσως ανασταλτικά σε φωνές αντιθετικές προς τη θέληση του Καρμαλή. Πρέπει να διαγράψει και ο Γιώργος Παπανδρέου επομένως. Δεν είμαστε ένα τέτοιο κόμμα. Μάλιστα. Συνεχίζω επί του ίδιου θέματος. Όποιος νεοδημοκράτης αναφέρεται στο έργο της κυβέρνησης, λέει η κυβέρνηση Καραμαλή, η κυβέρνηση του Κωνσταντού Καραμαλή. Στο ΠΑΣΟΚ δεν ακούω να συζητάνε ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος του κινήματος. Κύριε Παπαδοσίου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κίνημα το οποίο βασίζεται στη βάση του. Δεν είναι προσωποπαγές, όσο και αν όμως θέλουν να το στελέχη, περάσουν έτσι. Όμως τα στελέχη συνδέουν το κίνημα με την βάση. Θα έπρεπε να τα συνδέουν. Mm-hmm. Γιατί μέλημα του ΠΑΣΟΚ θεωρώ πως είναι το να ακούω τη φωνή του κόσμου, να λαμβάνω πολύ σοβαρά αυτά που ακούω και να πράττω. Όχι αυθαίρετα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην αναφέρω την τελευταία έκρηξη του κείμενα Κουλούρη, η οποία δεν έχει συμβεί πουθενά σε κανένα κόμμα από ό,τι θυμόμαστε από το 1974 και εντεύθυν. Θα τον διαγράψετε? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει αυτά που θέλει να πει. Είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, mm-hmm, και κυρίως είμαστε ένα δημοκρατικότατο κίνημα. Υπήρξε όμως, δεν ξέρω αν έτυχε να διαβάσετε ή να ακούσετε τον ίδιο την ώρα που μιλούσε, υπήρξε μια ακραία τοποθέτηση, μια κατακραυγή εναντίον των πρωτοβουλίων του Γιώργου Παπανδρέου και θα έλεγα ένα ύφος που υποτιμούσε την προσωπικότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι υποτιμούσε την προσωπικότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Κείμωνας ο Κουλούρης είναι άνθρωπος έτσι με εκρηκτικό ταμπεραμέντο και το θυμόμαστε και σε παλιότερες εκδηλώσεις του. Οπότε πιστεύω ότι ήταν εν παρόδο το λόγο η όλη έτσι η στάση του. Ναι. Το μέλλον του πώς θα είναι από εδώ και πέρα? Όπως ήταν και το παρελθόν του. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι. Είναι στελέχη τα οποία τα χρειαζόμαστε για να οικοδομήσουμε αυτό το νέο, το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στις σχέσεις τις τοπικές τώρα, αφήνουμε το κέντρο γιατί η συζήτηση βέβαια έχει πολλά επίπεδα, έτσι δεν είναι? Μιλάμε βεβαίως και τοπικά, μιλάμε και για το κέντρο. Μιλήσαμε για την Ομαρχιακή Επιτροπή. Εκτός όμως από την Ομαρχιακή και τις Δημοτικές Επιτροπές υπάρχει και ένα άλλο ευρύτερο όργανο της Περιφέρειας. Ναι. Αυτό ποιο είναι? Η Περιφερειακή Επιτροπή, όπου λειτουργεί, έχει ρόλο συντονιστικό και αυτή, mm-hmm, σε ολόκληρη την περιφέρεια πλέον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως είναι και διοικητικά η περιφέρεια. Ναι. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Καμία. Εκεί πώς είναι το να συνέρχονται πρόσωπα από τους νομούς της περιφέρειας, τους πέντε νομούς, και να αντιμετωπίζουν προβλήματα από κοινού? Υπάρχει δυσκολία? Όχι καμία, είναι θέμα συνεννόησης. Και αυτό γίνεται και σε συνεννόηση και με την Νομαρχιακή Επιτροπή. Εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματα που εντοπίζονται από τις δημοτικές οργανώσεις. Αυτοί έχουν καθήκον να μαζεύουν τα προβλήματα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή και από τις δημοτικές και να περνάνε προς τα κάτω. Το πρόσωπο που ηγείται αυτού του σχήματος ποιο είναι? Ο κύριος Ζαπάρτας. Και Παναγιώτης. Προέρχεται από? Είναι από την Αλεξανδρούπολη, από το νομό Εύρο. Μάλιστα. Υπήρξε πρόβλημα στο να συγκροτηθεί αυτό το σχήμα? Όχι, δεν νομίζω. Δεν αντιδικούσαν οι νομοί ποιος θα έχει το πάνω χέρι? Όχι. Σε επίπεδο εκλογών εννοείται. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Και έχουμε και τρία στελέχη από το νομό Ροδόπης. Αυτό το όργανο πώς βγαίνει, πώς βγήκε? Έγιναν εκλογές. Ναι. Περιφερειακές εκλογές. Και ψήφισαν ποιοι? Ψηφίσαμε όλοι οι εκλεγμένοι στα όργανα. Δηλαδή οι νομαρχιακές επιτροπές, οι δημοτικές οργανώσεις, η συντονιστική επιτροπή των δημοτικών οργανώσεων, mm-hmm, από όλους τους νομούς. Και προέκυψε αυτό το σχήμα. Τι μπορεί να επιτελέσει έτσι στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναρριχθεί ξανά στην εξουσία? Λειτουργεί έναν επιτελικό ρόλο
Και επειδή ακριβώς είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους νομούς, μπορεί, πιστεύω, να προάγει καλύτερα τα προβλήματα που υπάρχουν. Μάλιστα. Στην περιοχή. Αναφερθήκατε προηγουμένως και το άφησα εξ επίτηδες να περάσει στην παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου πριν κάποιο διάστημα στο Νομολοδοπής. Το θεωρήσατε ένα πολιτικό γεγονός σημαντικό. Τι συνεισέφερε αυτό το πράγμα στον απλό κόσμο, επειδή λέτε ότι ήταν μια πολιτική πράξη σημαντική. Πιστεύω ότι ανέβασε το φρόνημα καταρχήν μέσα στους, ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι ότι έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Σε αντίκρισμα των όσων ελέγονται πριν. Αυτό είναι ότι έχει διαλυθεί, ότι μετά τις εκλογές... Αυτό είναι ένα παλιό σύνθημα όμως. Είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Βεβαίως, και εξακολουθεί να υπάρχει το και εδώ υπάρχει. Εντάξει, το εδώ είναι. Είναι όμως ενωμένο. Είναι ενωμένο. Ή είναι διάσπαρτο. Γιατί εξαρτάται τι εννοείται όταν λέτε διάσπαρτο. Διάσπαρτο σαν ιδέες δεν είναι. Εννοώ ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην έκφρασή τους δεν έχουν ενιαία γραμμή, ενιαία πολιτική. Αυτό εννοώ, διάσπαρτο. Μα είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό και ένα πολυφωνικό κόμμα. Δεν έπεται ότι όλοι μας θα πρέπει να έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις για κάποια πράγματα. Και σαφώς και θα... και είναι και θεμητό να εκφράζονται. Δεν θα υπάρχει όμως μια συνισταμένη έκφραση έτσι που... Υπάρχει συνισταμένη έκφραση. Υπάρχει συνισταμένη έκφραση. Mm. Απλά ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο, σύμφωνα μάλλον με τις καταβολές που έχει και σύμφωνα με αυτά που πιστεύει. Πιστεύω όμως ότι όλα είναι με βάση αυτά που πιστεύει το ΠΑΣΟΚ σαν κόμμα. Αν ρωτήσουμε έναν πολίτη, επειδή μιλάμε για την επικοινωνία και το χάρισμα και τις ικανότητες που έχει το κάθε κόμμα, αν ρωτήσουμε έναν πολίτη κομμωτινέο, έναν μέσο πολίτη, εννοώ μέσο που να έχει μια αντίληψη, όχι στο έπακρο ολοκληρωμένη, αλλά να μην είναι και σε έτσι μια θέση απόλυτης άγνοιας. Mm-hmm. Ξέρει τι έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στον Νομολοδόπης. Τα βασικά πιστεύω πως τα ξέρει, γιατί τα βλέπει καθημερινά, τα βιώνει. Mm-hmm. Βιώνει δηλαδή την Εγνατία Οδό που έχει μικρύνει τις αποστάσεις. Βλέπει το δικαστικό Μέγαρο. Βλέπει τις πανεπιστημιακές σχολές που έχουν πληθυνθεί στο πέρασμα του χρόνου. Βλέπει τα σχολιά που κτίστηκαν. Συναισθάνεται ότι κάποιος θα έχει δημιουργήσει αυτά. Πιθανόν κάποιες φορές να μπερδεύει μάλλον τις χρονικές περιόδους. Ναι, γιατί ο κόσμος λέει αυτά έπρεπε να γίνουν. Έτσι. Βεβαίως και έπρεπε να γίνουν. Mm-hmm. Απλά ήμασταν εμείς που τα φτιάξαμε. Στην συζήτηση που γίνεται μεταξύ κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, γιατί όμως πάντοτε κυρίαρχο θέμα είναι η αρνητική όψη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν μπορεί να αντιστρέψει την κουβέντα στα θετικά του. Πιστεύω ότι δεν συμβαίνει αυτό κατά κανόνα. Απλά σας είπα, πέρασε μία περίοδος ίσως εσωστρέφειας που τώρα πλέον έχει τελειώσει. Εσείς λέτε, λέγατε και πριν από τις εκλογές ότι η Νέα Δημοκρατία στερείται στελεχών ικανών, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ικανά στελέχη, μάλιστα αριθμητικά και ο τύπος το έγραφε, διότι εκπορεύονταν από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αυτό το πράγμα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει 8 εν δυνάμει πρωθυπουργός. Κύριε Παπουτσή, δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα στελέχη. Έχει κανένα στελέχη, το κάθε κόμμα έχει. Απλά έχουμε τελείως διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται στην υψηλή τάξη κοινωνικά και το ΠΑΣΟΚ από την μεσαία και κάτω. Αυτά είναι θεωρητικά όμως. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι είναι ο μεσαίος χώρος πλέον. Πούντο. Έτσι λέει. Εγώ δεν το βλέπω όμως. Δεν το βλέπετε εσείς αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει κόσμος, υπάρχει αυτό που τελευταία επικράτησε να λέγεται λαουτζίκος με την καλή έννοια. Επειδή δόθηκε έμφαση στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, λαουτζίκος είναι αγνή έννοια. Βεβαίως. Έτσι. Με τέτοια διάσταση επομένως μιλώ για τον λαουτζίκο. Ο λαουτζίκος ο απλός, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, μεροκαματιάριδες, άνεργοι. Πώς γίνεται και πώς τρέχουν στη Νέα Δημοκρατία.
Με τα ψέματα μπορείς πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Λέτε ότι λένε αυτοί ψέματα. Βεβαίως. Εσείς γιατί δεν μπορείτε να καταδείξετε ποιο είναι το ορθό και ποιο είναι το ψέμα? Να πούμε ψέματα κι εμείς. Όχι. Ναι. Ότι θα κάνουμε μια Ελλάδα όπου όλοι θα τρώνε μέλι και γάλα, ας πούμε. Αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Να μαθαίνει ποια ακριβώς είναι η πραγματικότητα, τι είναι αντιμετωπίσιμο και τι όχι στο μέλλον, έτσι ώστε να ξέρει τι ψηφίζει. Αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν να πάρουν την εξουσία, πάλεψαν μόνο γι' αυτό. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα. Ένας προϋπολογισμός στον αέρα, μία απογραφή που έγινε και μας εξεφτέλησε παγκοσμίως. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες, αυτόν λέτε. Ναι, ναι. Είδα μία συζήτηση μεταξύ του Πάγκαλου και του Αλογοσκούφη. Ήταν σε πολύ ήρεμα νερά, λες και ήταν έτσι το κλίμα επιτηδευμένο. Γιατί αυτό το πράγμα, μήπως η διαμάχη που γίνεται μεταξύ νέων και παλιών στελεχών να έχει επιδράσει την κατάσταση? Δεν νομίζω. Το Πασόκ πλέον έπαψε να φωνάζει με την έννοια του ότι κάνω καυγά για να κάνω αισθητή την παρουσία μου. Το θέμα είναι να έχεις συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες καταθέτεις και ο κόσμος εκτιμά αυτό που λες. Το να κάνεις καυγά σε ένα παράθυρο στην τηλεόραση δεν νομίζω ότι προσφέρει όμως κάτι. Όμως θέλω να παρατηρήσω ότι εμείς είμαστε μεσογειακός λαός και μάλιστα είμαστε Βαλκάνοι. Είμαστε όμως και Ευρωπαίοι, ναι, πλέον. Είμαστε Ευρωπαίοι. Ανέκαθεν ήμασταν Ευρωπαίοι. Κακώς το λέμε τώρα. Αφού ανήκουμε... Συμπεριφορά, ίσως. Ναι, αφού ανήκουμε γεωγραφικά στην Ευρώπη, Ευρωπαίοι είμαστε. Είμαστε όμως Βαλκάνοι. Επομένως, θέλουμε μια δυναμική παρουσία και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν παρουσιάζεται έτσι με τέτοιο στυλ, με τέτοιο ύφος ηγέτη. Δεν θέλει να το κάνει, πιστεύω. Θέλει να περάσει κυρίως στους νέους ανθρώπους ότι η πολιτική δεν είναι θέμα φωνασκιών. Έχω ορισμένες θέσεις. Αυτές πρεσβεύω, αυτές καταθέτω και για αυτές τις θέσεις κρίνομαι. Μάλιστα. Αυτές οι θέσεις είναι θέσφατο, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ό,τι λέει ο Γιώργος ο Παπανδρέου είναι απολύτως σωστό και οι άλλοι πρέπει να συμμορφώνονται, διότι υπάρχει η δική του εκδοχή ότι εγώ δεν αλλάζω. Γιώργο, άλλαξε τα όλα, φωνάζει ο λαός. Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει ότι τα αλλάζω όλα, λέει εγώ δεν αλλάζω. Αυτός γιατί δεν αλλάζει? Διερωτάται ο απλός πολίτης. Αυτός γιατί δεν αλλάζει? Να αλλάξει ως προς τι? Δεν ξέρω. Όλα γιατί να αλλάξω και να μην αλλάξει και ο ίδιος? Συγγνώμη. Δεν πειράζει, είναι ζωντανή εκπομπή και όλα είναι μέσα στη κουβέντα και ο Βίχας και ό,τι άλλο προκύψει. Ο κόσμος θέλει έναν ηγέτη δυναμικό. Δυναμικός δεν είναι αυτός ο ηγέτης που φωνάζει. Mm. Δυναμικός είναι αυτός ο ηγέτης που έχει όραμα για τη χώρα και θεωρεί ότι μπορεί να την πάει παρακάτω. Μπορεί όμως με τον τρόπο που πολιτεύεται το Πασό και μία μερίδα του Πασό μπορεί να πείσει τον λαό ότι πράγματι αυτός είναι ο σωστός τρόπος του να πολιτεύεται κανείς? Θα τον πείσει με τον καιρό. Σίγουρα. Πάμε τώρα στην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Την κυρία Μαρίζα Ξενογιαννακόπουλου. Μαριλίζα. Είναι δύσκολο το όνομα. Όχι Μαρίζα, Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να συγκρίνω δύο πρόσωπα. Απ' τη μία είναι η Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου με την προσωπική της ιστορία και διαδρομή και από την άλλη μεριά, επειδή μιλάμε για τα δύο μεγάλα κόμματα, συμπαθέστατα και τα άλλα τα μικρά κόμματα, αυτή τη στιγμή όμως αντιπαλεύουν τα δύο μεγάλα κόμματα, γι' αυτό μιλάμε για τα δύο. Από τη μία μεριά έχουμε την Μαριλίζα και από την άλλη έχουμε τον Βαγγέλη Μημαράκη. Βαγγέλας αναφέρεται στον τύπο. Mm-hmm. Μεταξύ των δύο τώρα, ποια είναι η παρουσία εκείνη που μπορεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι εμείς είμαστε εδώ και μπορούμε να κάνουμε αυτά και αυτά τα πράγματα για την κοινωνία μας? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να πείτε ότι ο ένας είναι ένας οδοστρωτήρας, ο οποίος περνά δυναμικά. Είναι οδοστρωτήρας. Έχει καταφέρει να πείσει στο βαθμό που ο καθένας πείθεται ότι το κόμμα και η κυβέρνηση συμβαδίζουν. Παλιά δεν έβλεπα γραμματέα του Πασόκ, Λαλιώτης, Τσοχατζόπουλος, Σκανδαλίδης, ο εκ Βερίας,
πώς λέγεται, ο Μιχάλης, ο Χρυσοχοΐδης. Και σήμερα αυτή δεν έβλεπα εγώ ποτέ τέτοια στελέχη να συνυπάρχουν σε τόση στενότητα, λέω, να συνυπάρχουν με τον Πρωθυπουργό και σχεδόν να αποφασίζει. Ό,τι αποφασίζει ο Καραμαλής, το αποφασίζει με τον Βαγγέλη μαζί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάτε? Γενικώς μιλώ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ. Και από πάνω λένε ότι άλλο κόμμα, άλλο κυβέρνηση. Παρά τα αυτά είναι συνέχεια μαζί. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι άλλο κόμμα, άλλο κυβέρνηση. Αυτά τα δύο συμπλέουν. Mm-hmm. Όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο. Όσον αφορά την κυρία Ξενογιανακοπούλου, πιστεύω ότι είναι ένα άτομο το οποίο είναι χαμηλών τόνων μεν. Ένας άνθρωπος φοβερά ευγενής, που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο όραμα για αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Γιώργου του Παπανδρέου. Ακριβώς. Ίσως γι' αυτό συμπλέουν και τόσο πολύ. Πείθη την κοινή γνώμη όμως. Πείθη. Έχει λόγο. Δεν βγήκε προς τα έξω αυτός ο λόγος της. Ας βγει, γιατί δεν βγαίνει? Βγαίνει, άρχισε και βγαίνει. Εγώ χθες την είδα και ήταν και πολύ ωραίος ο λόγος της. Και πιστεύω ότι από εδώ και μετά θα έχει μια παρουσία έτσι πολύ έντονη. Μάλιστα. Και η κυρία Ξενογιανακοπούλου και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε όμως στο δεύτερο μέρος εδώ πέρα. Με την δική σας συγκατάθεση θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αγαπητοί φίλοι, σε λίγο και πάλι μαζί. Δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένη η Νικολέτα Πετκίδου. Μοσχίδου να πω και του συζύγου το επώνυμο. Εσείς του ΠΑΣΟΚ είπατε οι γυναίκες να έχουν ισότητα, ισονομία μεταξύ των δύο φίλων να υπάρχει, αλλά μην ξεχνάμε και τους άνδρες. Λέγαμε λοιπόν για τα δύο πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, των Γραμματέα και του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά και είπατε ότι εσείς σιγά σιγά κτλ. Και εγώ ρωτώ τώρα, ένας πολίτης ξέρει σήμερα ποια είναι η γραμματέα του ΠΑΣΟΚ? Ονομαστικά. Μπορεί και να μην την ξέρει. Μήπως δυσκολεύει και το όνομα? Πιθανόν. Δεν πρέπει να ψάξετε όνομα έτσι πιο εύκολο. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός χθες το είπε με την κατάθεση του προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στο Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι που ζητάει ο ΛΟΣ και μία πάνω κάτω τέτοια έτσι φορά πήραν τα πράγματα στο χθεσινό Υπουργικό του Συμβούλιο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός. Εσείς αναγνωρίζετε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί η Νέα Δημοκρατία? Είναι μεταρρυθμίσεις αυτές που γίνονται? Πιστεύω ότι έχει καταρακωθεί ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Καταστρέφουν την ιστορία του τόπου αυτού, την ιστορία όχι θεματικά μάλλον, πολιτιστικά. Έχουμε χάσει οτιδήποτε έχει γίνει επί ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πλέον, δεν γίνεται καμία προσπάθεια να κρατηθεί στο επίπεδο που βρίσκονταν όταν ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ας πούμε, υπουργός πολιτισμού. Τα διπεθέ φυτοζωούν, δεν δίνονται κονδύλια, δεν γίνεται πλέον καμία προσπάθεια να συνεχιστούν τα ολοήμερα σχολεία. Αυτά τα προγράμματα που είχαν βγει για τα παιδιά, για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου, να μάθουν ποιοι είναι οι Έλληνες, να λειτουργούν θεατρικά, να μάθουν να κινούνται μέσα στον χώρο που ζουν, με ποιότητα. Αυτό το πράγμα το έχουν απαλείψει από την καθημερινότητα. Αυτοί όμως διατείνονται ότι με όσα επιχειρούν, όπως έγινε στον ΟΤΕ και ενδεχομένως και στις τράπεζες να γίνει, θα εξηγιάνουν την οικονομία. Να εξηγιάνεις την οικονομία, αλλά όχι εις βάρος της ποιότητας που ζει ο άνθρωπος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν σαν μέλημά τους τον άνθρωπο. Αυτούς τους ενδιαφέρει το λογιστικό μέρος της ζωής. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είπε και ο Παπανδρέου. Μας ενδιαφέρει η αξία και ο άνθρωπος. Για να γίνουν όμως όλα αυτά που λέτε χρειάζονται χρήματα.
Τα χρήματα θα προσπαθεί... Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λέει ότι υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχει μία κακοδιαχείριση την οποία αναλάβανε και ως εκ τούτου έχουν εμπόδια προκειμένου να υλοποιήσουν τα υπεσχημένα τους. Και τα χρήματα αυτά θα τα βρουν ξεπουλώντας όλο τον κόσμο. Εχθές οι Ολυμπιακοί, μεθαύριο ίσως κάτι άλλο, αφήνουν κόσμο στο δρόμο, ανέργους. Στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δεν είναι σωστές κινήσεις αυτές? Είναι σωστές κινήσεις. Πρέπει να γίνονται λελογισμένα. Αυτοί βλέπω ότι δεν τους ενδιαφέρει η κίνηση, μία κίνηση που θα κάνουν, τι αντίκτυπο θα έχει. Το εάν θα μείνουν 100 ή 150 ή 200 άτομα χωρίς δουλειά, με παιδιά από πίσω τους, με οικογενειακές υποχρεώσεις, με ένα αύριο τελείως αβέβαιο. Λένε όμως ότι το ποσοστό της ανεργίας έχει κατέβει. Αυτό νομίζω ότι είναι τελείως πλασματικό. Ενδεχομένως όχι αισθητά, αλλά όπως παρουσιάζεται από την στατιστική υπηρεσία, υπάρχει μία μείωση. Ναι, βεβαίως. Όταν από τη μία πλευρά μένει άνεργος κόσμος και από την άλλη γίνονται προσλήψεις από το παράθυρο κατά χιλιάδες, έτσι ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα? Βεβαίως και γίνεται. Μιλάτε εσείς για ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, τα στοιχεία. Δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Βλέπω όμως... Δεν λέω εσείς προσωπικά, μιλώ το κεντρικό Πασοκά, το πούμε έτσι. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία και μιλάει. Βεβαίως. Ναι. Αυτά αποδεικνύονται, αυτά τα πράγματα. Είναι σε θέση το Πασόκ να τα αποδείξει ότι προσελήφθησαν από το παράθυρο? Προσελήφθησαν από το παράθυρο. Γίνανε κάποιες διαδικασίες, κύριε Παπουτσί, για τις οποίες είμαστε όλοι γνώστες. Πώς ακριβώς έγιναν, με τη συνέντευξη αυτή την περίφημη, την καινούρια, όπου γίναν κωμικοτραγικά πράγματα. Μήπως μαθαίνει γεωγραφία όμως ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ρωτώντας. Μακάρι να γινόταν ποια αυτό. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ροδόπης? Μακάρι να γινόταν αυτό. Γιατί αν ρωτούσα ένα Αθηναίο ποια είναι η πρωτεύουσα της Ροδόπης, πιθανόν τουλάχιστον να είχε το φιλότιμο να ψάξει ποια είναι. Μάλιστα. Αλλά όταν ρωτάνε τον Αθηναίο ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, νομίζω ότι είναι γελίο πλέον. Προχθές άκουσα, το λέω για τους τηλεθεατές, σε κρατικό κανάλι. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 1 ή το 2. Όχι η ιατρία. Η ιατρία, λόγω του ότι ασχολείται περισσότερο με την Βόρεια Ελλάδα, είναι κατατοπισμένη. Σε κρατικό κανάλι, λοιπόν, ακούω δημοσιογράφο, ο οποίος πληρώνεται, γιατί στα ιδιωτικά ό,τι θέλουν μπορούν να λένε, άλλος τους πληρώνει, ακούω να λέει ο νομός Θράκης. Ένα καταπληκτικό, δεν το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Λέτε λοιπόν ότι προσλαμβάνονται άτομα από το παράθυρο. Αυτοί όμως λένε ότι το Πασόκ είχε μαζέψει ένα σωρό οπαδούς, τα πράσινα παιδιά. Από προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σας πω... Πώς λέμε τους συμβασιούχους, 120-200.000, ξέρω εγώ πώς είναι. Από προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σας πω ότι δεν συνέβη αυτό. Όχι σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό στον οποίο θέλουν να περάσουν. Το Πασόκ προσλάμβανε ανθρώπους χωρίς να κοιτάζει την ιδεολογία τους. Και αυτό σας το λέω με όλη την επίγνωση αυτών που λέω. Μάλιστα. Επειδή ήμουν άνεργη, είμαι άνεργη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι προσλήφθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μέσα στον χώρο του Πασόκ. Και πολύ καλά κάνανε. Αλίμονο, η δουλειά είναι για όλους ανεξάρτητα από το τι, σε ποιο χρώμα υπηρετούν. Έτσι είναι. Είναι ιερό δικαίωμα. Είναι μια έκφραση που την έχω πει πολλές φορές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε, είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας η ανεργία. Πάμε λίγο στα τοπικά. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των στελεχών που παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο μέσα στην Ροδόπη? Ας πούμε, ο νομάρχης είναι γνωστό ότι ανοίγει στο χώρο του Πασόκ. Ο δήμαρχος επίσης. Υπάρχουν και οι βουλευτές. Η κυρία Μανολιά, μία, δεν έχουμε πολλούς βουλευτές. Τα στελέχη όλα αυτά συμβάλλουν στο να προωθείτε η ιδεολογία του Πασόκ? Το έργο, ότι ήταν τελείωσε, πάει το έργο. Τώρα έχουν αναλάβει άλλοι να προωθήσουν το δικό τους έργο, το οποίο βέβαια για τον απλό πολίτη είναι κοινό. Κύριε Παπουτσί, το κάθε στέλεχος του Πασόκ, πιστεύω το δικό του μετερίζει, προσπαθεί να δώσει και τις ιδέες του, προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν
για να πάει το κίνημα μπροστά. Είτε αυτός είναι ο νομάρχης, είτε αυτή είναι η βουλευτής, είτε είναι ο δήμαρχος, είτε οποιοδήποτε. Με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπορείτε εσείς να συνεργαστείτε, όταν λέω εσείς εννοώ ως όργανο, όχι ως Νικολέτα Πετκίδου, προκειμένου ένα ζήτημα που αφορά την Ροδόπη ή γενικότερα την Θράκη να το προωθήσετε? Εάν αυτό ήταν αναπόφευκτο για να, να συνεργαστούμε έτσι ώστε να λυθεί κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα στον νομό Ροδόπης, βεβαίως. Διαφορετικά, έχετε αντίθετη άποψη ότι δεν πρέπει? Δεν νομίζω, αλλά νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο από την άποψη του ότι πιθανόν ιδεολογικά να μην μπορούσαμε να συνεργαστούμε έτσι για απλά πράγματα ή ξέρω εγώ πολιτικά για κάποια πράγματα. Σαφές είναι, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να γίνει. Αλλά πιστεύω ότι αν προκύψει ένα πρόβλημα το οποίο θα χρειαστεί επίλυση από περισσότερους από έναν κομματικό όργανο, πιστεύω ότι θα μπορέσει να γίνει. Τα στελέχη που υπάρχουν στην Νομαρχιακή Επιτροπή, καθώς επίσης και στις δημοτικές επιτροπές με τις οποίες υποθέτω ότι έρχεστε σε επικοινωνίες, δεν είναι? Έχουν κάποια από αυτά φιλοδοξία σε επόμενες εκλογές να είναι στο σχήμα, να είναι στο ψηφοδέλτιο? Σε μεγαλύτερο όργανο εννοείται? Όχι, όχι, στο κορυφαίο όργανο. Να είναι δίπλα στην κυρία Χρύση Μανολιά. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ο καθένας τη φιλοδοξία του είναι πιθανό να την κρατάει και μέχρι το τέλος για τον εαυτό του. Δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα από τις συζητήσεις που κυριαρχούν μέσα σε μία συζήτηση, μέσα σε μία συνέλευση του οργάνου? Οι συνελεύσεις μας έχουν σταθερά θέματα τα οποία είναι προαποφασισμένα, οπότε αναλυνόμαστε περισσότερο σε αυτό. Κάνω το ερώτημα αυτό επειδή μιλάτε συνεχώς για ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάτε για ανανέωση και όταν μιλούμε για μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να έχουμε άτομα τα οποία να βγαίνουν στην επιφάνεια, να βγουν στον αφρό. Σαφώς και είναι και θεμητό. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι ο καθένας κρατάει πολύ καλά για τον εαυτό του το μέλλον του, το τι θέλει να αποφασίσει και το πού θέλει να είναι. Μάλιστα. Κάθε φορά. Διαβάζω τελευταία... Το τελευταίο δεκαήμερο, 2-3 ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ διάβασα. Δεν ξέρω ποιος τις γράφει, αν τις γράφετε από εκείνο, αν τις γράφει ένας. Και παρατήρω ότι είναι στο ίδιο ύφος, στο ίδιο στυλ, έτσι να το πούμε. Το στυλ είναι καθιερωμένο περισσότερο λαϊκά. Ελληνοποιημένο. Όπως ήταν και τα παλιότερα. Πράγματα αποσπασματικά που δεν έχουν μία συνοχή σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του έργου του ΠΑΣΟΚ. Από το ένα πιάνεστε, πάτε στο άλλο, αφήνετε μερικά άλλα, επανέρχεστε. Μιλάτε για τα δελτία τύπου? Για τα δικά σας δελτία, ναι. Εξαρτάται το τι απάντηση πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που γράφουν τα δικά τους δελτία τύπου, πιστεύω. Έτσι λέτε. Βέβαια. Εσείς δεν πρέπει να έχετε όμως την δική σας γραμμή? Μία ενιαία γραμμή. Δεν είμαστε και σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο, ναι, και γλώσσες και... Εσείς είστε όργανο όμως, είστε ένα κομματικό όργανο. Ναι, πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να απαντηθεί κάθε φορά, αυτό απαντιέται. Και επειδή κάνατε τον υπαινιγμό και ενδεχομένως πολλοί συμπολίτες να γνωρίζουν. Διάβασα πράγματι και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα και την απάντηση που εσείς δώσατε. Και τα δύο κείμενα σε μία σοβαρή κριτική δεν άντεχαν. Νομίζω ότι ήταν λίγο γλαφυρά, έτσι όπως μπορεί να τα διαβάσει κάποιος και να τα καταλάβει. Πιστεύω, κύριο Παπουτζή, ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε έτσι λίγο τη γλώσσα αυτή, την ξύλινη, την πολιτική. Να υπάρχει όμως μία συνοχή σε αυτό που παρουσιάζουμε. Ναι, τα συγκεκριμένα... Επειδή εσείς είστε νέο όργανο, λέω και για τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο κείμενα. Αυτοί που τα συνέταξαν αντιλαμβάνονται για ποια κείμενα μιλάμε. Ενδεχομένως ο λαός που μας ακούει να μην τα έχει διαβάσει. Κάποιοι όμως που τα ψάχνουν βλέπουν αυτές τις αδυναμίες, διότι εμάς μας ενδιαφέρει και η συμπολίτευση στον χώρο της Θράκης και η αντιπολίτευση να πάνε καλά για το κοινό, για βεβαίως, το καλό του τόπου. Αυτό είναι το μέλημα όλων. Όταν βγαίνετε έξω, πώς σας αντιμετωπίζουν? Το ρωτήσαμε στην αρχή, αλλά
έτσι φευγαλαία έγινε αυτή επειδή η κουβέντα που κάναμε. Τώρα τελευταία με τις εξορμήσεις που είχαμε και για την υγεία και για την ακρίβεια, βγήκαμε προς τα έξω στον ομό, είδα ότι ο κόσμος, μπορώ να σας πω οι 8 στους 10, ότι σηκώνουν τη γροθιά και λένε «παιδιά προχωράτε». Προς τα πού με προχωράτε? Αυτό θα το καθορίσουμε όλοι μας. Όλοι στο ΠΑΣΟΚ εννοώ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν αυτό που αποκαλούμε εδώ και πολλά χρόνια κοψοχέριδες μετά τις εκλογές? Μάλλον. Υπάρχουν, ναι. Μάλλον. Αυτό αισθάνονται, που... συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον πολλοί που έχουν μετανιώσει την τιμωρία που επέβαλαν στο ΠΑΣΟΚ. Το λέτε τιμωρία? Τιμωρία, γιατί γίνανε και λάθη σε μια διακυβέρνηση. Είναι επόμενο ότι θα γίνουν. Όταν κάνεις δουλειά, είναι λογικό ότι θα κάνεις και ένα λάθος. Ή πολλά λάθη. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πολλά τα λάθη τα εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι τα μικρά τα λάθη τα έκανε μεγάλα και τα μεγάλα τα έκανε ακόμα πιο μεγάλα. Διαμόρφωσε μια κατάσταση την οποία ήθελε να διαμορφώσει και έτσι όπως τη συνέφερε και πήρε την εξουσία. Έρχεσαι επομένως στα λόγια μου ότι επικοινωνιακά υστερείτε. Όχι, δεν θα έλεγα ότι υστερούμε επικοινωνιακά με την έννοια που το λέτε, ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε κάποια έργα που γίνανε. Απλά, όταν παράγεις έργο, είναι επόμενο ότι θα λαθέψεις κάποια στιγμή. Το να βγαίνεις έξω και να διατυμπανίζεις το έργο που έκανες, δεν σημαίνει ότι θα απαλείψει το λάθος που έγινε. Αυτό το λάθος εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήτανε? Το ότι δεν είχε καλύτερη πρόταση και κυρίως δεν μπορούσε να κάνει καλύτερη εφαρμογή ακόμα και του σχεδίου που είχε. Γι' αυτό φτάσαμε σήμερα εδώ που είμαστε. Μέχρι κάποιο σημείο συμφωνώ ότι το αρνητικό προκαλεί και φαίνεται. Ακριβώς. Είπατε όμως ότι δεν είχε καλή πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καλή πρόταση? Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καλή πρόταση. Πώς έπεισε τότε? Έπεισε γιατί βασίστηκε στα λάθη του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό, έκανε εκείνο, δεν σας έδωσε πολλά λεφτά, εμείς θα σας δώσουμε, δεν έκανε καλύτερη την παιδεία, εμείς θα την κάνουμε. Βασίστηκε σε πιθανά λάθη που κάναμε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια δεν είχε σχέδιο, δεν είχε όραμα για αυτό που έκανε. Το έκανε για να το κάνει, για να πάρει, να βρίσκεται στην εξουσία, να γίνει κυβέρνηση. Και από εκεί και μετά. Δεν ξέρω. Από εκεί και μετά. Το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρει ο κόσμος. Διαπλοκή, διαφθορά. Ένα θέμα που στο προσκήνιο είναι εδώ και κάμποσα χρόνια. Σήμερα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Και εγώ το βλέπω και... Κυρίως εννοώ πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο τρόπος αντιμετώπισης. Στη διαφθορά. Ναι. Και στη διαφάνεια. Από ποιον, από το ΠΑΣΟΚ? Όχι από το ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση. Γενικότερα. Ναι, από την κυβέρνηση. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, μπορεί να συμβάλλει βέβαια με προτάσεις. Την αντιμετώπιση όμως την κάνει η κυβερνόσα παράταξη. Δεν βλέπω να μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι πάρα πολύ καλά, διότι... Και το κακό δεν είναι ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, γιατί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ούτε τη διαφθορά ούτε την διαφάνεια. Το πρόβλημα είναι ότι μόνη της τη βγάζει προς τα έξω, είτε από συντροφικά μαχαιρώματα των ίδιων, γιατί και αυτοί διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι πού, είτε επειδή πλέον επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη κάτι που γίνεται γνωστό από τα πλάγια. Βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και όσοι τολμούν να τα πούν διαγράφονται, όσοι δεν θέλουν να τα πούν μένουν στη θέση τους και σιωπούν και είναι όλα καλά. Και θα πάει η κατάσταση δηλαδή έτσι, θα αντιμετωπιστεί τελικά η διαπλοκή και η διαφθορά που υπάρχει? Προς μεγάλη πίκρα πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι από αυτή την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο για αυτούς πολύ, γιατί άλλα πράγματα είπαν στον ελληνικό λαό, το να παρουσιάζεσαι ότι είσαι ο τέλειος και ο αλάθητος σημαίνει ότι αν δεν είσαι στο ελάχιστο και πρέπει να το αποδείξεις, ότι έχεις συγκεκριμένους τρόπους για να το κάνεις. Εσείς έχετε λόγους να πιστεύετε ότι δεν είναι έτσι όπως παρουσιάστηκαν? Φυσικά και δεν είναι.
τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα, που παίρνουν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύουν ότι δεν είναι, άσχετα από αυτό που λέγανε. Ναι, είχε επικρατήσει όμως η αντίληψη ότι η διαφθορά είναι στο ΠΑΣΟΚ, συνολικά. Βλέπουμε καθημερινά αυτό, το πού ήταν η διαφθορά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αυτό το πράγμα. Αυτό... Μπορεί δηλαδή μια μερίδα του λαού που ανοίγει συνειδητά ή και κατά σύμπτωση σε ένα χώρο, αυτή να είναι διαστραμμένη και η άλλη να είναι αγνή. Κοιτάξτε, η διαφθορά δεν έχει κόμμα, δεν έχει χώρο. Διαφθαρμένοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κολλάς την ετικέτα σε ένα πολιτικό χώρο και να παρουσιάζεσαι ως τέλειος. Θέλω να σταθούμε λιγάκι στο βιβλίο του τέως πρωθυπουργού, του Κώστα του Σίμητη. Ένα βιβλίο που έκανε έτσι μια αίσθηση έντονη, να μην πω ότι έκανε πάταγο. Θεωρείτε αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε δικαιολογημένο? Πιστεύω ότι έπαιξαν αρκετά μεγάλο ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις. Ήταν ένα γεγονός, γιατί προέρχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον πρώην αρχηγό κόμματος, οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία. Λέει όμως πράγματα που ο λαός δεν τα ήξερε. Πιθανόν, ο καθένας ζει μια κατάσταση, ιδιαίτερα όταν είναι σε ένα τόσο υψηλά κομματικό όργανο και σε μια διοικητική θέση τόσο υψηλή όσο είναι του Πρωθυπουργού, να έχει κάποιες εμπειρίες τις οποίες σαφώς ο λαός δεν τις γνωρίζει. Ναι, αλλά δεν βγαίνει τίποτα στην επιφάνεια. Μιλάμε για τα ίμια που σχεδόν τα ξέραμε όλα αυτά τα πράγματα, για την διαδοχή και ένα σωρό συναφή πράγματα που διαβάσαμε αποσπασματικά στον τύπο, που σε έναν ενημερωμένο πολίτη δεν προσέφεραν τίποτα, απλώς είναι μια εξιστώς. Μια καταγραφή των γεγονότων. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε μια ταραχή όμως. Γιατί? Δεν πιστεύω πως έδειξε ταραχή. Όχι. Απλά περίμεναν όλοι να βγει αυτό το βιβλίο, γιατί πιθανόν να έψαχναν να βρουν ο καθένας αυτό που φανταζόταν ότι δεν ήθελε να γραφεί. Λίγο νωρίς όμως. Όχι, θέλω να... Κοιτάξτε, αυτό ήταν θέμα του κυρίου Σιμίτη το πότε θα ήθελε να το βγάλει το βιβλίο. Πίστεψε ότι είναι μια πολύ καλή εποχή και το έκανε. Γίνεται λόγος εδώ και κάμποσο καιρό, διότι πλησιάζουν, παρότι είναι ένας χρόνος ακόμα για να γίνουν, σχεδόν ένας χρόνος, οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ζυμώσεις για την διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων γίνονται στον χώρο των δικών μας? Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, αν εννοείται αυτό. Αυτό. Ήδη έχουν γίνει στους περισσότερους δήμους οι πρώτες συνελεύσεις και προχωράμε για τις δεύτερες συνελεύσεις. Στις πρώτες γίνεται για τους δήμους που έχουμε δικό μας δήμαρχο. Γίνεται μία συνέλευση όπου παρουσιάζεται το όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για τους δήμους που δεν έχουμε δικό μας δήμαρχο, στη συνέχεια κατατίθενται οι υποψηφιότητες. Οπότε στην δεύτερη συνέλευση πλέον, για τους πρώτους δήμους, για αυτούς που έχουμε δήμαρχο, υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένα μέλη, τα οποία θα ακούσουν το έργο, τον απολογισμό του έργου του δημάρχου και θα δώσουν μία γνωμοδότηση γι' αυτό, για το εάν ήταν επιτυχημένοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που ξέρουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο του κόμματος. Α, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ναι. Όπου είναι εκπρόσωποι από φορείς, συν τα κομματικά όργανα. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ένας δήμαρχος που είναι τώρα, είναι ενεργεία, να μην είναι υποψήφιος? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι για να μην είναι. Να κρυφτεί ότι το έργο του ήταν ανεπαρκές, ας πούμε. Στην περιφέρειά μας βλέπετε να υπάρχει τέτοιο πράγμα? Αυτό θα το κρίνουν οι επιτροπές αυτές. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Εσείς δεν μπορείτε να το πείτε. Εσείς ως νομαρχιακή επιτροπή δεν θα έχετε άποψη? Βεβαίως. Βεβαίως και θα έχουμε, ναι. Θα έχετε άποψη. Θεωρείτε επιτυχημένους τους εκφραστές και της πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης?
Ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον τόπο του. Πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση αγαπούν αυτόν τον τόπο και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, πραγματικά. Σε μερικούς δήμους όπου θεωρούνται προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να διεισδύσει το ΠΑΣΟΚ? Εάν, κοιτάξτε κύριε Παπουτσί, βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα. Εάν κατορθώσουμε και έχουμε ενιαία ψηφοδέλτια στους δήμους αυτούς, ο κόσμος ήδη είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από την κατάσταση που επικρατεί και πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Φοβόσαστε δηλαδή τους αντάρτες, μήπως προκύψουν αυτούς? Αντάρτες ξέρει ο ψηφοφόρος, λέμε αυτούς που δεν υπακούν. Δεν θα έλεγα πως φοβάμαι τους αντάρτες. Στις εντολές του κόμματος και κατεβαίνουν αυτόνομοι υποψήφοι. Απλά θα πρέπει να συγκεραστούν οι φιλοδοξίες, θα πρέπει να καθίσουν όλοι κάτω και να δούνε ποιο είναι το καλό του τόπου και να συνταχθούν. Έτσι το βλέπετε? Κάτω από έναν, οποιονδήποτε. Αυτόν που θα αποφασίσει η βάση. Μάλιστα. Και εσείς βέβαια θα συντρέξετε αυτή την προσπάθεια. Σαφώς. Έτσι. Σαφώς. Έχουμε χρέος να το κάνουμε και είναι και επιταγή του κόμματος αυτή. Σε τοπικό επίπεδο, ας το πω έτσι, γιατί δεν μ' αρέσει η ώρα σε επίπεδο πολύ χρησιμοποιείται και όταν ταιριάζει και όταν δεν ταιριάζει και πρέπει να μιλάμε σωστά. Στον τόπο τον δικό μας εδώ, στη Ροδόπη, και από άποψη πρώτου και από άποψη δεύτερου βαθμού, έχει την πρωτοκαθεδρία του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Τι συμβάλλει σε αυτό το πράγμα? Μήπως είναι καιρός να συμβεί κάτι διαφορετικό? Αυτό το φοβόσαστε αυτό το πράγμα? Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει ποιος επιτελεί έργο, ποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει και ποιος λέει αλήθεια. Θα παίξει ρόλο η κεντρική πολιτική, η πολιτική δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, συνολικά στον ψηφοφόρο για τον υποψήφιο δήμαρχο? Μέχρι σε ένα βαθμό πιθανόν ναι, εξαρτάται και από τον υποψήφιο που θα κατεβάσουν και αυτοί. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει την καλύτερη δουλειά και να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο έτσι ώστε να γίνει κατανοητό στους πολίτες ποιος μπορεί να πάει τον τόπο μπροστά. Ένα θετικό και ένα αρνητικό, για να τελειώσουμε με αυτό, από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα θετικό. Με βλέπετε ότι ψάχνω. Ναι. Θετικό. Ίσως θα μπορούσα να πω ως θετικό το γεγονός ότι προσπαθούν να περάσουν τον κόσμο σε μια άλλη εποχή. Όχι αναγκαστικά καλή ή κακή. Μάλιστα. Επομένως, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Δηλαδή δικαιολογημένα μιλάνε για αλλαγή, γιατί είναι το μεγάλο σύνθημα του έμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου αυτό. Νομίζω ότι η αλλαγή είναι μία λέξη. Mm-hmm. Θέλει και απόδειξη όμως. Μάλιστα. Και εγώ βλέπω ένα πισωγύρισμα σε αυτό. Αρνητικά υπάρχουν, ναι. Αρνητικά. Είναι η καθημερινότητα που Μάλιστα. ζούμε. Αυτό το λέτε με ευκολία, βλέπω αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αξιολόγηση. Μια ήρεμη κουβεντούλα κάναμε, αγαπητοί τηλεθέατες, με την κυρία Νικολέτα Πετκίδου. Μέσα στα πλαίσια που είχα αθιερώσει το ΠΑΣΟΚ, να μιλάει ήρεμα. Υπάρχει βέβαια και αντίθετη άποψη ότι πρέπει να είμαστε δυναμικοί. Στο τέλος και πρώτων εκλογών ο λαός είναι αυτός που θα αποδοκιμάσει ή θα επιδοκιμάσει την κάθε συμπεριφορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και να σας ευχηθώ προσωπικά και κομματικά ακόμα ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, η συζήτηση που κάναμε με την κυρία Πετκίδου θα μεταδοθεί και αύριο σε επανάληψη περίπου στις 7. Καλή σας νύχτα.